Σύντομα θα έχουμε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Να δούμε πώς θα είναι αυτό, αν θα είναι ηλεκτρονικό, αν θα χρειάζονται κάποια άλλα στοιχεία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συνάδελφος Μιχάλης Αγραφιώτης. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μόλις μας ήρθε email από το Μέγαρο Μαξίμο, που αύριο ο Πρωθυπουργός θα παραστεί διαδικτυακά σε διαδικασία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής του κ. Περακάκη, δηλαδή, όπου θα παρουσιαστεί το πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην οποία εκδήλωση θα είναι παρόν και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Σαρλ Μισελ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και ο κ. Σκινάς, ο δικός μας Επίτροπος, Αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Θα βρίσκονται λοιπόν και θα παρουσιάσουν πώς θα είναι η φιλοσοφία αυτού του πράσινου πιστοποιητικού εμβολιασμού για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν κυρίως. Γι' αυτό γίνεται και τον τουρισμό, ώστε όσοι έχουν αυτό το πιστοποιητικό. Όχι εσωτερικό τουρισμό, δεν μιλάμε για εσωτερικό τουρισμό, για τουρισμό του εξωτερικού. Κυρίως αυτοί που είναι ταξιδέψουν με αεροπλάνο από ξένες χώρες, Κατερίνα, και εντός προς το παρόν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού είναι μια ευρωπαϊκή υπόθεση προς το παρόν. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα υιοθετηθεί από όλες τις χώρες, θα υιοθετηθεί γενικότερα για την κοινωνική μας ζωή. Φαίνεται όπως και από το μέσο του τάξης, όποιος έχει εμβολιαστεί μπορεί να πάρει πιστοποιητικό. Και δικό μου άτομο που έχει εμβολιαστεί με και στις δύο δόσεις των δύο δόσεων του εμβολίου της Pfizer έχει πάρει ήδη το πιστοποιητικό, ας μην έχουν περάσει 15 μέρες, που πιστοποιεί ότι έχει εμβολιαστεί το συγκεκριμένο άτομο με δύο δόσεις και έχει προφανώς ανοσία στον κορονοϊό, αν και οι πολλοί γιατροί μου λένε ότι πρέπει να περάσουν 15 μέρες για να υπάρξει απόλυτη ανοσία κατά 100%. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια διαδικασία η οποία μπαίνει κανονικά στη ζωή της δημόσιας διοίκησης. Δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, Κατερίνα, για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είχε γίνει μια συζήτηση πριν μια εβδομάδα, σταμάτησε όμως αυτή η συζήτηση. Όμως ο Βασίλης Κικίλιας με μια σχετική του δήλωση άναψε φωτιές σχετικά με το αν πρέπει να κάνουν οι μαθητές του γυμνασίου κυρίως και του λυκείου εμβόλιο από Σεπτέμβριο. Κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, έγκυται πλέον στην νομοθεσία, διότι πρόκειται για ανηλίκους, πρόκειται για άτομα που έχουν κηδεμόνα, δηλαδή γονείς. Και αν ένας γονέας δεν θέλει να κάνει το πιστοποιητικό, υπήρχε και μια σχετική συζήτηση, δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο, υπήρχε και μια σχετική συζήτηση μεταξύ της κυρίας Θάνου, της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάου και πρώην Πρωθυπουργού, με τον Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή πνευμολογίας, όπου υπήρξε μια ένταση σχετικά κατά το πόσο νόμιμο είναι αυτό, πόσο έγκυται στις διατάξεις του συντάγματος. Και αν θα πρέπει τελικώς να γίνουν κάποιες μετατροπές σε σχέση με αυτή τη διαδικασία, διότι η Κατερίνα αφορά θέμα δημόσιας υγείας, αφορά θέμα δημόσιας υγιεινής. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ λεπτά πλέον και διακριτικά πλέον οι διακριτικές κινήσεις από την κυβέρνηση. Φοβούνται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ξεσηκώσει θύελλες αντιδράσεων, διότι πάρα πολλοί συνανθρωποί μας δεν εμβολιάζονται. Γιατί ναι, έγιναν πολλοί εμβολιασμοί, γίνονται με σωστό τρόπο η διαδικασία. Πολλοί συνανθρωποί μας όμως, Κατερίνα, αρνούνται να εμβολιαστούν είτε για λόγους υγείας, είτε για θέματα που έχουν να κάνουν με αλλεργίες, είτε γιατί φοβούνται κιόλας άνθρωποι. Και πολλοί άνθρωποι, οι συνανθρωποί μας, λόγω ιδεολογικής πλέον αντίθετης γνώμης και φιλοσοφίας γενικότερα, ναι, είναι αρνητές του εμβολίου. Για αυτούς που έχουν πρόβλημα υγείας και δεν μπορούν να εμβολιαστούν, κατανοητό. Από την άλλη, Μιχάλη, είναι και πολλοί γιατροί που είναι κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, γιατί λένε η υγεία δεν μπορεί να μπαίνει σε καλούπια. Και μέχρι εκεί. Αν θα χρειαστεί όμως, πρέπει να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού, μιας και μιλάμε για πανδημία. Από την άλλη, για τους αρνητές είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα να είσαι αρνητής, αλλά να μην επηρεάζει τον συνάνθρωπό σου. Κοίταξε, Κατερίνα, το βασικό επιχείρημα των αρνητών, επειδή έχουμε μιλήσει με πολλούς που δεν δέχονται να κάνουν το εμβόλιο, και σεβαστό αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε τη ζωή. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή, τη δική του προσωπικότητα. Αρκεί όμως να παίρνουν τα μέτρα προστασίας για το δικό του καλό, διότι δεν μπορεί ο αστυνόμος τώρα όταν θα επιβληθεί να αφαιρεθεί, να φοράνε μάσκα μόνο οι ανεμβολίαστοι. Δεν μπορεί ένας αστυνόμος να ελέγχει τους πάντες όσοι δεν φορούν μάσκα ή είσαι εμβολιασμένος, δεν είσαι, να έχουν το πιστοποιητικό μαζί τους. Κάποιοι θα ξεφύγουν, κάποιοι δεν θα μπορούν να τους ελέγξει το κράτος. Είναι καθαρά για τη δική τους προσωπική προστασία. Και ο κορονοϊός υπάρχει και το ξέρουμε. Συν τις άλλες, ακούγονται πολλά σενάρια. Χθες η Wall Street Journal, μια διάσημη εφημερίδα της Αμερικής, είχε ένα σενάριο ότι όσοι ήταν τεχνητός και έγινε σε εργαστήρια της Κίνας. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Οπότε όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, σεβαστό, αλλά θα πρέπει να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας. Οπότε έχουμε μιλήσει και με τους περισσότερους γιατρούς, Κατερίνα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είδαμε πολλούς συνανθρώπους μας να παθαίνουν από αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος, πρέπει να τηρεί τα μέτρα προστασίας, ειδικά αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Καλά κάνουν, αλλά να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Διότι
Μετά ξέρεις, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να μην θέλει να εμβολιαστεί, να μην θέλει να φορέσει μάσκα, να μην θέλει να μπει σε μια διαδικασία μέτρων ασφαλείας, μετά νομίζω το κάνει από αντίδραση και όχι τόσο πολύ γιατί είτε δεν πιστεύεις στον κορονοϊό είτε δεν φοβάται. Δεν είναι το θέμα να μην φοβάσαι εσύ, είναι το θέμα ότι αν πάθεις κάτι, είσαι ανθρώπινος οργανισμός, όσο δυνατός και αν είσαι, πρέπει όμως μετά κάποια στιγμή, αν νοσηλευτείς, ίσως υπάρχουν προβλήματα στην υγεία σου. Το καταλαβαίνει αυτό. Βεβαίως, πολύ και... το καταλαβαίνει. Και πολλοί, Μιχάλη, είναι αρνητές για να ξεχωρίσουν από το πλήθος. Ναι, το κάνουν και από μαγιά μέσα σε εισαγωγικά. Και μέσα. Δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους, Κατερίνα, αφού θέλουν να κάνουν αυτή τη μαγιά, αλλά δεν μπορούν να μην επηρεάζει εμάς όμως την υγεία μας και την πορεία μας στο αύριο. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει το λαιμό σου μια ολόκληρη κοινωνία γιατί εσύ θεωρείς ότι το ξέρεις αυτό το πράγμα. Καλά κάνεις και το νομίζεις, δεν υπάρχει θέμα, αλλά τηρείς τα μέτρα προστασίας και λες ότι ναι, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω στον κορονοϊό. Ναι, αλλά πρέπει να εφαρμόσεις όμως τα μέτρα προστασίας. Γιατί? Για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν θες ο ίδιος να προστατευτείς, δικαίωμά σου, αλλά το κοινωνικό σύνολο όμως δεν έχει κανένα δικαίωμα να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και να προσβάλλεις ουσιαστικά τον συνάνθρωπό σου. Ας δούμε λίγο τα πράγματα. Λογικά είμαστε, πιστεύω, όλοι οι Έλληνες λογικοί άνθρωποι. Υπάρχουν και άλλες χώρες, άλλοι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Εμείς οι Έλληνες ευτυχώς έχουμε μεγάλο ποσοστό, οι οποίοι άνθρωποι συμμορφώνονται και φυσικά σέβονται. Γιατί το πάνω απ' όλα, Κατερίνη, το θέμα του σεβασμού. Όποιος είναι αρνητής, Μιχάλη, και δεν θέλει να εμβολιαστεί ή δεν φοράει μάσκα, ας καθίσει στο σπίτι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν οι ηλικιωμένοι 85 και 90 χρονών πηγαίνουν σε εμβολιαστικά κέντρα για να κάνουν το εμβόλιο, για να βοηθήσουν στην ανοσία του πληθυσμού και είναι κάποιοι που αρνητές λόγω φιλοσοφίας ή ιδεολογίας πιστεύουν αυτό, καλά κάνουν και το πιστεύουν, αλλά ας κάτσουν σπίτι τους. Δικαίωμά τους είναι, δημοκρατία έχουμε, αλλά γίνει και δικαίωμα όλων μας να προστατεύουμε την υγεία μας και τη δημόσια υγεία πάνω απ' όλα, Κατερίνα, γιατί επειδή έχουμε δει ανθρώπους και να νοσούν και να υποφέρουν και να πεθαίνουν πολλοί από τους ανθρώπους που δεν κατάφεραν, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να παίζεις με τη ζωή του άλλου. Αυτό εγώ έχω να πω. Θέλεις εσύ να κάνεις ό,τι θέλεις στον εαυτό σου. Δικαίωμά σου, αλλά είναι και υποχρέωσή σου όμως να σέβεσαι και την ελευθερία και, και το μέλλον του άλλου ανθρώπου και το δικαίωμα να ζήσει σε μια όμορφη κατάσταση. Θα δούμε πώς είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είσαι καλά.